Γεια σας. Με λένε Δημήτρη Κόρα και όπως ακούσατε είμαι μηχανικός γενικά. Το βασικό μου επάγγελμα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια είναι η επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Οι πελάτες συνήθως είναι κάποιες μεγάλες εταιρείες που φτιάχνουν δρόμους, τούνελ, λιμάνια και ό,τι άλλο και σε κάποια σημεία που υπάρχει κάποιο ειδικό τεχνικό πρόβλημα με καλούν συνήθως για να το επιλύσω. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις... και τα τελευταία χρόνια, περίπου 20, έχω εξειδικευτεί στις μετακινήσεις κτηρίων. Οι μετακινήσεις κτηρίων είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί κάθε φορά μια νέα επίλυση. Δεν γίνονται όλες με τον ίδιο τρόπο. Κάθε κτίριο γίνεται μια άλλη επίλυση. Εδώ βλέπουμε ένα τζαμί στη Λαγκαδά, το οποίο μετακινήθηκε 25 μέτρα προκειμένου να γίνει η διαπλάτηση του δρόμου. Εδώ φαίνεται και λίγο η κίνησή του. Εδώ βλέπουμε μια μοτοσικλέτα σε σχήμα γυναίκας, την οποία την είχα κάνει στο παρελθόν. Η ιδέα είναι πολύ κλασική. Εκφράζει την ερωτική σχέση που έχει πια ο άνθρωπος με την τεχνολογία. Τα σύμβολα είναι απλά, σαν ερωτικό σύμβολο το σώμα μιας γυναίκας και σαν τεχνολογικό σύμβολο η μοτοσικλέτα, η πιο γρήγορη που υπήρχε εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν ένα έργο τέχνης, το οποίο το έκανα σαν στην προσπάθειά μου κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τη γλυπτική και ήταν το μόνο που μπορούσα να φτιάξω, το οποίο δεν απαιτούσε γκαλερί. Για λόγους πρακτικούς το καβαλούσα, το άφηνα σε μια πλατεία και αυτό εκτίθετο. Λοιπόν, στο τέλος βέβαια εξετέθηκε σε κάποιες διεθνείς εκθέσεις. Το θέμα της επίλυσης τεχνικών προβλημάτων είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί μια εφορία στον εγκέφαλο και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά γιατί πάρα πολλοί ασχολούνται με την επίλυση γεωμετρικών ασκήσεων, με την επίλυση σταυρολέξεων, οτιδήποτε. Δηλαδή, θέτουν ένα πρόβλημα στο κεφάλι τους, το λύνουν και χαίρονται. Είναι αυτό που λέμε απλά, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Λοιπόν, αυτή η ενασχόληση, γιατί συμβαίνει αυτό, συμβαίνει απλά διότι η ευχαρίστηση προέρχεται μέσα από τον εγκέφαλο. Αυτό έχει να κάνει με το ότι οι επηρεασμοί που δεχόμαστε είναι αντιστρόφως ανάλογοι της απόστασης από όπου έρχονται. Απλά δηλαδή, άμα τρακάρει κάποιος και σκοτωθεί στη γειτονιά μας, είναι τρομερή είδηση. Άμα του μπάρει πούλμαν στη λεωφορείο στη Βολιβία με 252 νεκρούς, δεν μας κάνει τόσο εντύπωση. Πιο πολύ μας κάνει εντύπωση πόσοι ήταν μέσα στο λεωφορείο. Και όχι το δράμα όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να ασχολούνται με την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις εποχές. Η επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων καθημερινά, που άλλες είναι αποτυχημένες, άλλες όχι, έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία όλου μας του τεχνολογικού περιβάλλοντος που ζούμε. Ό,τι υπάρχει γύρω μας λύθηκε, ακόμα και το τελευταίο πλακάκι εδώ πέρα, κάποιος κάθισε και σκέφτηκε να το λύσει, πώς θα γίνει. Εδώ βλέπουμε ένα καρτούν που βέβαια εκφράζει απόλυτα όλη αυτή τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία, που συχνά βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις η πέτρα πέφτει και πλακώνει το κογιότ. Κάτι το οποίο και εμείς δεν ξέρουμε αν θα συμβεί στο τέλος. Έτσι λοιπόν και εγώ κάποια στιγμή μέσα στα πλαίσια του να περάσω καλά την ώρα μου, δεν μου φτάνανε όλα τα προβλήματα που μου βάζανε οι πελάτες, έβαλα και ένα δικό μου. Το πρόβλημα ήταν ο τροχός εναντίον του εμποδίου, της λακκούβας. Που συνήθως, ας πούμε, σημειώνουμε δύο, δηλαδή νικάει η λακκούβας. Πάει ο τροχός, κάτι γίνεται. Είχα καταστρέψει πολλά αυτοκίνητα και είπα να ασχοληθώ με αυτό το πρόβλημα με σοβαρότητα, έτσι πιο πολύ για να περάσω την ώρα μου. Άρχισα να παρατηρώ γύρω όλες τις αναρτήσεις οποιοδήποτε οχήματος, από ποδήλατο, παιχνιδάκι, γερανούς, πλατφόρμες, αυτοκίνητα, ό,τι να ήταν. Μετά από αρκετούς μήνες, άρχισα κάπως να καταλαβαίνω τι γίνεται και με βάση αυτά τα πράγματα και με τη γεωμετρία που γνώριζα από παιδεία, μ' άρεσε πάντα να λύνω γεωμετρικές ασκήσεις, κάθισα και έκανα ένα θεωρητικό σχέδιο, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, το οποίο υποσχόταν ότι είχε λυθεί το πρόβλημα. Βέβαια, από την ιδέα του ότι έλυσα το πρόβλημα μέχρι πραγματικά να έχει λυθεί το πρόβλημα, χρειάζεται η απόδειξη. Η απόδειξη είναι, σε τέτοιες περιπτώσεις, στα τεχνολογικά, στα κατασκευαστικά, είναι να γίνει μια κατασκευή και να δοκιμαστεί αν όντως όλα αυτά δουλεύουν ή όχι. Ξεκίνησα λοιπόν μια εργασία, η οποία κράτησε περίπου 2 χρόνια, να σχεδιάζω εξαρτήματα, προκειμένου να κατασκευάσω ένα μικρό 1000 κυβικών όχημα μέσα στο εργαστήριό μου, το οποίο να εφαρμοστεί επάνω του αυτή η ανάρτηση.
η εργασία αυτή πήγαινε σχετικά αργά, γιατί ήταν πάρα πολλές δουλειές. Έτσι, κάποια στιγμή, ενώ είχα αρχίσει να το μοντάρω το όλο όχημα, το οποίο θα ήταν υβριδικό, είχα μπλέξει, είχα βάλει διάφορα θέματα ταυτόχρονα, είχε κολλήσει. Σε εκείνη τη φάση φώναξα έναν φίλο μηχανικό, ο οποίος ήταν genius, είχε κάνει πολλές δουλειές, πολύ επιτυχημένες στο θέμα της μοτοσυκλέτας, αλλά δεν είχαν προχωρήσει λόγω των συγκυριών. Ήταν δύσκολη η χώρα, δύσκολες συνθήκες. Ο οποίος ήταν είδε όλα τα εξαρτήματα, μου λέει, ενώ περίμενα να πει θα σε βοηθήσω να το κάνουμε, μου λέει, τι, εγώ τα βλέπω αυτά σαν να είναι το καθένα ένα φίδι με 9 κεφάλια. Και έφυγε τρέχοντας. Συνέχισα εγώ σιγά σιγά, κάποια στιγμή βοηθήσαν και οι φίλοι, ήρθε ξανά και ο Θανάσης και το φτιάξαμε το όχημα. Πριν το τελειώσουμε όμως, κάποιος φίλος που είχε διέθετα εργοστάσιο, πήγαινε και καλά το χρηματιστήριο τότε, λεφτά υπήρχαν, και λέει, μου λέει, και δεν του κάνουμε παραγωγή. Του λέω, τι παραγωγή να κάνουμε. Μου λέει, το κάνουμε, όχι με και το παράγουμε. Του λέω, είσαι τρελός για δέσιμο. Του λέω, αυτά δεν γίνονται. Είναι, του λέω, σαν να μου λες, τώρα θα πάμε στη Μογγολία, στις στέπες, να καλλιεργήσουμε μπανάνες. Δεν γίνονται τα πράγματα. Του κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Τέλος πάντων, του λέω, περίμενε να δούμε αν δουλεύει το σύστημα και αν δουλεύει, τότε προχωράμε. Πράγματι, όταν το τελειώσαμε, το οδηγήσαμε, οι επιδόσεις ήταν καταπληκτικές. Η αίσθηση ήταν απίθανη, τα κρατήματα τρομερά, δηλαδή πάθαμε. Τρελαθήκαμε. Γιατί ήταν, τα αποτελέσματα ήταν πολύ μεγαλύτερα από αυτά που το θεωρητικό σχέδιο υποσκόταν. Συνήθως γίνεται το αντίθετο, βέβαια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στο. Δεχτήκαμε τη χρηματοδότηση και μετά από 1,5 χρόνο δουλειά, δεχτήκαμε, καταφέραμε, μάλλον ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα 1.300 κυβικών όχημα, αυτό που βλέπουμε εδώ. Το οποίο μας πήρε περίπου 1,5 χρόνο σκληρής δουλειάς, γιατί πάλι σχεδιάστηκαν κάτι χιλιάδες εξαρτήματα εξ αρχής. Τρέξιμο και διάφορα άλλα. Και ταυτόχρονα, επειδή αυτός ο άνθρωπος χρηματοδοτούσε, είπαμε να σοβαρευτούμε και να πάψουμε να είμαστε ερασιτέχνες και να δούμε ακριβώς πού πάμε. Εγώ ήμουν πολιτικός, γενικά μηχανικός έργων. Οι άλλοι φίλοι μου ήταν αντίστοιχα κάτι αντίστοιχο. Μπαίναμε στον χώρο του αυτοκινήτου. Έπρεπε να κάνουμε έρευνα και να δούμε πού βαδίζουμε, ποιος είναι αυτός ο χώρος που πάμε. Ο άλλος είχε βάλει λεφτά, θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να πουλάμε αυτοκίνητα, μπας και παρθούν τα λεφτά αυτά πίσω. Εκεί διαπιστώσαμε ότι πρώτον η γνώση μας περί αυτοκίνητου ήταν πενιχρότατες. Δεύτερον, ότι ήμασταν εντελώς λάθος τοποθετημένοι. Το όχημα που είχαμε ξεκινήσει να φτιάξουμε ήταν πολύ μικρό, θα έβγαινε πολύ ακριβό και δεν θα μπορούσε να πουληθεί. Σε εκείνη λοιπόν τη φάση αποφασίσαμε να διακόψουμε το έργο, το οποίο είχε φοβερές επιδόσεις. Καταπληκτικό όχημα. Αποφασίσαμε να το διακόψουμε το έργο και να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο να δικαιολογεί το ακριβό του κόστος. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα σούπερ κάρ, δηλαδή ένα μεγάλο αντικείμενο με επιδόσεις αναμφισβήτητες. Όταν το αποφασίσαμε αυτό το πράγμα, λοιπόν, το χρηματιστήριο κατέρευσε και βρεθήκαμε πάλι εκτός χρηματοδότησης, χωρίς καμία έτσι, δυνατότητα να προχωρήσουμε. Δεν το βάλαμε κάτω, είπαμε, άντε, προχωρήσουμε, σέρνοντας κούτσα-κούτσα, και ξεκινήσαμε, λοιπόν, τη σχεδίαση του τρίτου πρωτοτύπου, το οποίο θα ήταν 3.500 κυβικά πλέον, με πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, πάλι από την αρχή σχέδια, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, πέρναγε ο καιρός, το χρέος ανέβαινε συνέχεια, εντωμεταξύ, γιατί χρωστάγαμε παντού πλέον. Σε εκείνη τη φάση εμφανίζονται κάποιοι Άραβες με ενδιαφέρον πολύ να μας εμπλέξουν σε ένα πρόγραμμα δικό τους στρατιωτικό, με καλή χρηματοδότηση βέβαια. Εμείς αρνηθήκαμε διότι το ζητούμενο και ο στόχος, ο μεγαλεπίβολος που είχαμε βάλει, υπήρχε εκεί και μας περίμενε. Η τεχνική μας ήταν απλή, κάθε μέρα ένα βήμα, συγκεντρωμένο, όπως ένας ορειβάτης. Λοιπόν, πέρασε ο καιρός, το όχημα ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό επίπεδο, εδώ είναι σε πρώιμο επίπεδο, και έτσι σιγά-σιγά καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. Οι επιδόσεις ήταν καταπληκτικές και έτσι και βρήκαμε και πολύ γρήγορα χρηματοδότηση. Με το που βρήκαμε τη χρηματοδότηση, έπρεπε μετά να συνεχίσουμε ξανά από την αρχή και να πάμε σε ένα προϊόν, σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο να είναι σε ένα όχημα παραγωγής. Δηλαδή, κάθε εξάρτημα να έχει κωδικό, να έχει προμηθευτεί, να έχει τα πάντα. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να το παράγει, κάποιο εργοστάσιο ή κάποια μονάδα. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ βαριά δουλειά. Πάλι χρειάστηκε να σχεδιάσουμε από την αρχή όλα τα εξαρτήματα. Την κάθε φορά, αν καταλάβετε, σχεδιάζαμε γύρω στα 1.500 έως 2.500 εξαρτήματα. Ήταν μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
Στην περίπτωση λοιπόν του P4 που είναι αυτό, ξεκινήσαμε το 2009, αν δεν κάνω λάθος, και με σοβαρότητα πλέον ξαναξεκινήσαμε πάλι να μαζέψουμε τεχνογνωσία. Γιατί κάθε φορά το πρόβλημα, όταν ξεκινάγαμε μία δουλειά τέτοια, ήταν η τεχνογνωσία. Καταλαβαίναμε συνέχεια ότι μας λείπουν γνώσεις. Οι γνώσεις αυτές δεν ήταν εύκολο να πάρθουν ούτε από βιβλία ούτε από πανεπιστήμια. Υπήρχαν κάποιοι ειδικοί κάπου στον πλανήτη που ξέραν αυτό που θέλαμε να μάθουμε. Ξεκινάγαμε μέσω ίντερνετ, μετά τηλέφωνα, μετά αεροπλάνο, να πάμε εδώ, να πάμε εκεί, να δούμε πώς φτιάχνονται όλα αυτά πράγματα, να μας εξηγήσουν οι άνθρωποι, οι οποίοι όλοι αυτοί μας βοήθησαν πάρα πολύ. Είχαμε το διαβατήριο, βέβαια, είχαμε το φτιάξει τα προηγούμενα αυτοκίνητα, νιώθαν αυτοί ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι καταπληκτικό και με όλη τους τη χαρά μας βοηθάγανε. Έτσι, μετά από αρκετό καιρό, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε αυτή την εργασία. Αφού βέβαια είχαμε περάσει διάφορα βάσανα εσωτερικά της ομάδας και τα μύρια όσα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου το όχημα αυτό είναι στα πρόθυρα της παραγωγής. Ήδη έχουμε συνοηθεί με μία αμερικάνικη εταιρεία. Θα ξεκινήσουμε τώρα κοντά ένα πιλωτικό πρόγραμμα μιας παραγωγής 4 οχημάτων. Ήδη έχουν βρεθεί και οι πρώτοι πελάτες. Αλλά πάλι έχουμε μείνει εντελώς από λεφτά. Τίποτα. Δεν έχουμε να βάλουμε βενζίνη, τίποτα. Το πρόβλημα πάλι όμως δεν είναι και τόσο τραγικό, διότι ούτως ή άλλως και η αρχική σκέψη και όλα βασιζόταν στο πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να είναι μια λακκούβα. Το είχαμε αντιμετωπίσει με έναν τρόπο, το έχουμε βρει και το θέμα. Η ιδέα ήταν η εξής, ότι ο τροχός, την ώρα που χτυπάει την πέτρα ή το εμπόδιο, σε όλα τα αυτοκίνητα ανεβαίνει προς τα πάνω. Σε εμάς οπισθοχωρεί κιόλας λίγο, προκειμένου να δώσει χρόνο στον εαυτό του να περάσει πάνω από την πέτρα χωρίς να διαλυθεί. Επίσης, η άλλη ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλο αυτό το πράγμα ήταν η συνεργασία. Δηλαδή, το χτύπημα που τρώει ο κάθε τροχός από την πέτρα μεταφέρεται αυτομάτως στους άλλους 4 και μοιράζεται. Έτσι, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Η καμπίνα να μην ζορίζεται, ο επιβάτης να μην καταλαβαίνει μέσα τι συμβαίνει από κάτω, ενώ βλέπει τις λακκούβες και τις πέτρες να περνάνε τρομαγμένος, αλλά δεν νιώθει τίποτα. Με αυτή λοιπόν την τεχνική της ενδοτικότητας, της αναμονής δηλαδή και της συνεργασίας, είμαστε 100% σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε και θα μπούμε στην παραγωγή λίγαν συντόμως. Εξάλλου και οι πελάτες έχουν βρεθεί και όλα αυτά. Αυτά είχα να πω.